Ο Ολυμπιακός έχει τα γκολ. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε τα πάντα. Δεν μπορεί μετά από αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να πάμε την Κυριακή ή το Σάββατο και να χάσουμε ένα παιχνίδι. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα. Ναι. Ο πρωταθλητισμός νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται, ότι κερδίζεις κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο. Seguramente el querer ser campeón y querer llegar a ser campeón te lleva a eso, a que de aquí para adelante no puedas perder ningún partido. Sí, la verdad. Pero tenemos que mirar, como dije antes, en objetivos cortos, que son los fines de semana. Σίγουρα αυτό που λέτε είναι έτσι, αλλά όπως λέω και εγώ, πρέπει να κοιτάμε τους κοντινούς στόχους, που είναι κάθε Κυριακή. Tenemos que trabajar más y... Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και παραπάνω. Y más humildad todavía que... Και να είμαστε ταπεινοί, να μην χάσουμε την ταπεινότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι ταπεινός. El ΠΑΟΚ es humilde. Yo creo que sí. Πιστεύω πως ναι. Que es un equipo humilde, trabajador. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα ταπεινή και που δουλεύει σκληρά. Como él, la que piensa en el personal, el pueblo, el pueblo del Pau, creo que así luchador, trabajador. Όπως το βλέπω εγώ προσωπικά, όπως είναι ο λαός του Πάου, είναι έτσι. Και επειδή έχουμε αυτή την έμπνευση, έτσι βλέπω εγώ το λαό του ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς και έτσι πρέπει να είναι και η ομάδα. Ποια είναι η εικόνα του? ¿Cuál es ποια είναι η εικόνα μέσα στο μυαλό του για το λαό του ΠΑΟΚ? Dentro de la mente tuya, ¿cuál es la imagen de toda esa fuerza, el pueblo de ΠΑΟΚ? Yo creo que, como ya dije antes, la gente tiene ganas de ver a un equipo peleando ahí arriba, que entra a la cancha y no le importa cuál sea el equipo, que deje todo dentro de la cancha. No, creo que no le importa perder si entra y deja el 100%, y creo que la gente es eso lo que quiere. Αυτό που, η εικόνα που έχω εγώ από τον κόσμο είναι ότι αυτό που θέλουν είναι να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, να δώσουμε τα πάντα, να αγωνιστούμε όπως πρέπει, να κάνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, δεν πειράζει άμα θα είναι νίκη ή ήττα. Αυτό που θέλει να δει ο κόσμος είναι ότι η ομάδα αγωνίζεται, ότι μπαίνει μέσα και τα δίνει όλα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ από τον κόσμο. Αυτό τον δένει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ρωτώ γιατί έχει παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες, σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Όταν μιλάμε για τη Ρεάλ, τώρα μιλάμε για τη Μίλαν, και με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ένα ψυχικό δέσιμο. Εκτός αν αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ και δεν είναι έτσι τα πράγματα. ¿Piensas que eso es lo que te une a la gente del PAOK también, siendo un jugador que ha jugado en grandes campeonatos, que jugaste en el Real, estuviste en el Milan? ¿Piensas que eso es lo que te ha unido por dentro con la gente del PAOK? La verdad que no lo sé. Yo trato de jugar por la gente, que la gente siempre lo hice así, en todos los equipos que jugué, en las selecciones, en Pamplona, siempre trato que la gente esté feliz, que se vaya contenta para la casa, y nada más, trato de ganar, trato de... nada más, no sé, la verdad no sé qué... Segura, Leide, de tu xero, Leide, de murgete, Kat, a la... Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι προσπαθώ πάντοτε να μπω μέσα στο γήπεδο, να μπορώ να δώσω χαρά στον κόσμο, να χαρεί ο κόσμος, να προσπαθήσω ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορώ να δώσω αυτή τη χαρά που θέλει ο κόσμος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που κάνω. Το έχω κάνει σε όλες τις ομάδες που έχω πάει και στην Εθνική. Αυτό, να παίξω καλά, να μπορώ να δώσω χαρά, και αυτό είναι που με εμπνέει. Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι μια επανάσταση για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το Revolution δηλαδή. Si el ΠΑΟΚ gana. Που το φορούσε και το φορούσε αυτό, γιατί αυτό ήθελε να κάνει ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Θόδωρος Ζακουράκης, όταν επέστρεψε να παίξει ποδόσφαιρο πριν αναλάβει πρόεδρος της ομάδας. Μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ επανάσταση.
Si el Pau lograra ganar el título este año, eso sería una revolución para el fútbol griego y sería una revolución en general. Así lo manifestó inclusive el hoy presidente del equipo, Zagorakis, cuando llegó al equipo a jugar como jugador. Hay una revolución para revolucionar esto que la gente está esperando con tanta ansia. ¿Piensas que puede ser una revolución esto? Puede ser, sí. Soñar es lindo y la esperanza es lo último que se pierde. Sería bueno cómo lo está viviendo la gente, cómo está te das cuenta el brillo en los ojos de la gente y sería pegar un puñetazo en la mesa. Pero para eso tenemos que sufrir mucho hasta el final, porque no va a ser nada fácil. Sigura, Boronapoti, Borinaine, Mia Panastasi, Αλαυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει πολύ πάθος από όλους μας. Δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει και θα ήταν σαν να χτυπάς το τραπέζι αν δεν το καταφέρουμε. Βλέπεις τον κόσμο που γυαλίζουν τα μάτια, τους γυαλίζει τα πάντα, λέει, το θέλουν πολύ. Αλλά αυτό θέλει θυσία και μεγάλη προσπάθεια. Ήξερε κάτι για τον ΠΑΟΚ όταν ξεκινούσε από την Ουρουγουάη το περασμένο καλοκαίρι για να έρθει στη Θεσσαλονίκη? Ή απλά είχε ακούσει τους εκπροσώπους του? Υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα, πήγαινε να παίξει σε αυτήν. Sabías algo del ΠΑΟΚ antes de venir al ΠΑΟΚ, estando en Uruguay? Sabías algo del ΠΑΟΚ o era algo que nosotros te comentamos, tu representante? Vienes a un equipo en Grecia, Italia, algo. Ya lo dije antes, cuando salió la propuesta del ΠΑΟΚ, que hablé con Jorge Barrio, que es amigo mío, jugamos juntos, y me comentó cómo era el ΠΑΟΚ, cómo era la ciudad más o menos. Y la verdad que no lo pensé mucho. Apronté la valija y arranqué con la familia. Σίγουρα, όπως το έχω πει και άλλες φορές, όταν είχα την πρόταση να έρθω στο ΠΑΟΚ, μίλησα με ένα στενό μου φίλο που έχει χρόνια στην Ελλάδα, που είναι ο Χόρχε Βάριος, και μου είπε τι συνέμενε ΠΑΟΚ και δηλαδή ο τρόπος ζωής της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά. Άκουσα όλα αυτά που μου είπε και δεν το σκέφτηκα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έκανα τις βαλίτσες μου και ήρθα. Μετάλλιωσε έστω ένα λεπτό. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber venido? No, la verdad que no. Arrepentirme pocas veces me he arrepentido de pasos que he dado. La verdad que estoy orgulloso y contento con la familia. No me arrepiento de nada. Να μετανιώσω ποτέ, λέει. Δεν θα τα μετανιώσω. Λέει. Deja metáñona. Ojalá hubiese venido más joven acá. Ahora ya estoy un poco viejo y las rodillas ya me están fallando un poco. Ποτέ δεν θα μετάνιωνα για αυτό που έχω κάνει. Λίγες φορές στη ζωή μου έχω μετανιώσει για αποφάσεις που έχω πάρει. Εδώ βρίσκομαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένεια μου βρίσκεται καλά. Τα παιδιά μου είναι καλά. Και αν αυτή η πρόταση είχε έρθει και πιο νωρίς, όταν ήμουν 20 χρονών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα και ακόμα. Ναι, τώρα ναι. Είμαι λίγο παππούς και με πονάνε λίγο τα γόνατα και αρχίζω. Αλλά μάλιστα. Σίγουρα θα μπορούσα. Εάν πονάνε τα γόνατα, και τι έκανε σε πολλοί 2 ετών, δεν πονάνε τα γόνατα. Te dolieran los pies, no hubiese escogido.